Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την υπόθεση της Σοφίας Ζαχαράκη. Εξαπέλυσε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για πρωτοφανές περιστατικό να φτάνει περιπολικό έξω από τα γραφεία του κόμματος και να ζητείται η σύλληψη της αναπληρώτριας εκπροσώπου για ένα πολιτικό της σχόλιο. Έγινε χθες, είναι πρωτοφανές και μοναδικά στα ιστορικά της μεταπολίτευσης να καταφθάνει ένα περιπολικό έξω από τα γραφεία της αντιπολίτευσης και να ζητείται η σύλληψη της κυρίας Ζαχαράκη με την ιδιότητα της εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας για ένα πολιτικό σχόλιο το οποίο έκανε και το οποίο προσέβαλε τον κύριο Βαξεβάνη. Κάθε δικαίωμα, ο κάθε πολίτης να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Αν αισθάνεται ότι προσβάλλεται. Το ερώτημα είναι γιατί πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφόρου και αυτή η διαδικασία να κινηθεί, όπως γνωρίζετε, όταν γίνεται μια μήνυση, δεν κινείται πάντα η διαδικασία του αυτοφόρου με τόσο μεγάλη ταχύτητα στην περίπτωση της κυρίας Ζαχαράκη. Θα έλεγε κάποιος ότι τη στιγμή που το προβλέπει ο νόμος μπορεί και να γίνει. Γιατί κάποιος θα σχολιάζει ότι δεν είναι υπεράνω του νόμου τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Εμείς κρίνουμε την πολιτική αντίδραση του κύριου Βαξεβάνη, ο οποίος δεν είναι ένας απλός ιδιώτης όπως τον χαρακτήρισε η κυβέρνηση, αλλά είναι επί της ουσίας απολύτως ταυτισμένος με τον κύριο Τσίπρα και είναι ο βραχίωνας λάσπης που χρησιμοποιεί το Μαξίμου κάθε φορά που πρόκειται να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία, προσωπικά σε μένα, στην οικογένειά μου και στα στελέχη μου. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα, κύριε Σόιντερ. Θα επιτρέψουμε στον πολιτικό διάλογο να διολυσθήσει σε ένα επίπεδο τόσο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου το μόνο το οποίο θα ενδιαφέρει την δημοσιογραφία είναι η επόμενη προσωπική επίθεση, ή θα μιλήσουμε επιτέλους πραγματικά για το μέλλον της χώρας, για τα σχέδιά μας, για το πώς η Ελλάδα θα ανακάμψει, για το πώς θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, για το πώς θα βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αφήσει αναπάντητη καμία προσωπική επίθεση. Ούτε προφανώς εγώ πρόκειται να αφήσω αναπάντητη οποιαδήποτε τέτοια επίθεση και θα υπερασπιστώ και την οικογένειά μου και τα στελέχη μου. Αλλά η λογική αυτή έχει, ξέρετε, και ευρύτερες επιπτώσεις στο γενικότερο οικονομικό κλίμα. Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή του τόπου. Δεν λύνονται αυτού του είδους οι αντιπαραθέσεις με συλλήψεις και με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και αν εν πάση περιπτώσει πρόκειται να πάει κάποιος στα δικαστήρια, έχει πάντα τη δυνατότητα να προσφύγει στην αστική δικαιοσύνη, όπως έχω κάνει και εγώ και η οικογένειά μου και η σύζυγός μου κατά του κ. Βαξεβάνη. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι ένα μεγάλο σόου, το οποίο έχει έναν και μόνο σκοπό. Να φημωθεί η αντιπολίτευση, να μην έχουν τη δυνατότητα τα στελέχη μας, τα οποία δεν απολαμβάνουν βουλευτικής ασυλίας, να εκφράζονται ελεύθερα. Τους λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι η Νέα Δημοκρατία ούτε τρομοκρατείται, ούτε φημώνεται και ούτε πρόκειται να φοβηθεί από τέτοιου είδους πρακτικές. Μήνυμα πως δεν φοβάται και ουδέποτε φοβήθηκε κάποιον, έστειλε εντωμεταξύ μιλώντας στο Sky η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Ζαχαράκη, μία ημέρα μετά τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον της ο δημοσιογράφος και εκδότης Κώστας Βαξεβάνης, ζητώντας μάλιστα τη σύλληψή της με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η κυρία Ζαχαράκη τόνισε πως η διαφορά θα λυθεί στο δικαστήριο και ότι δεν προτίθεται να ανοίξει διάλογο με τον κύριο Βαξεβάνη, προσθέτοντας πάντως πως η Νέα Δημοκρατία πάντοτε θα απαντά σε πρόσωπα που επιδιώκουν να ρίχνουν λάσπη σε στελέχη της. Ο Κώστας Βαξεβάνης ξεκαθάρισε ότι είναι αποφασισμένος να μην αφήσει κανέναν στο εξής να δολοφονεί τον χαρακτήρα του κάτω από οποιαδήποτε πολιτική σκοπιμότητα. Ενώ μιλώντας για τη διαδικασία του αυτοφόρου, υποστήριξε ότι προσωπικά επιθυμεί την κατάργησή του. Πρόσθεσε όμως ότι αυτός είναι ο νόμος αυτή τη στιγμή. Υπόθεση εκτός από αίσθηση προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Και γενικά δεν φοβάμαι και δεν φοβήθηκα κανέναν. Ο κ. Βαξεβάνης δεν είναι απλός ιδιώτης. Λειτουργεί ως βραχίωνας πολλές φορές επικοινωνίας θεμάτων της κυβέρνησης, λάσπης, αλλά και συκοφαντίας. Μένεται η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση με αφορμή τη μήνυση που κατέθεσε ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης κατά της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Ζαχαράκη, ζητώντας μάλιστα τη σύλληψή της με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Η μήνυση του δημοσιογράφου έγινε με αφορμή δηλώσεις που είχε κάνει η κυρία Ζαχαράκη, χαρακτηρίζοντάς τον καταδικασμένο συκοφάντη. Ο κ. Βαξεβάνης έχει παραναγγείλει, από ό,τι βλέπω σε διάφορα τώρα tweet, θα κάνει αγωγή και σε μένα και στον κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα.
Επειδή ο κόμμα δεν μπορεί να γνωρίζει όλε μα τι δικαστικέ εκκρεμότητε, πρέπει να σα πω ότι εγώ τον κύριο Βαξεβάνη πριν από ένα μήνα τον καταδίκασα με τη σύζυγό μου ω συκοφάντη. Λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου εξαλείφθηκε το αξιόπινο τη πράξη του, αλλά καταδικάστηκε ω συκοφάντη. Σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία, η αστυνομία πήγε το απόγευμα τη Δευτέρα δύο φορέ στα γραφεία τη αξιωματική αντιπολίτευση, αναζητώντα την κυρία Ζαχαράκη, η οποία απουσίαζε. Με εντολή του Προέδρου τη Νέα Δημοκρατία, Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυρία Ζαχαράκη μετέβη τελικά στα γραφεία του κόμματο, όπου και παρέμεινε μέχρι και λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν και παρήλθε το αυτόφορο. Θα ήθελα να πω στον κύριο Μητσοτάκη ότι οι εποχές κατά τις οποίες οι κυβερνήσεις έδιναν παραγγελίες για συλλήψεις έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτοί. Οι συλλήψεις τις παραγγέλνει ο εισαγγελέας και όχι η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Κυροβασίλη, υπό την ιδιότητά της ως πολιτικής προϊσταμένης της αστυνομίας. Πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν ότι την ενημέρωσε πως η καταζητούμενη από την ελληνική αστυνομία αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Ζαχαράκη, βρίσκεται στα γραφεία του κόμματος για την περίπτωση κατά την οποία η κυβέρνηση την αναζητεί. Την ίδια στιγμή εξέδωσε μια οργισμένη ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για αυταρχισμό και για καταστρατήγηση των δημοκρατικών θεσμών. Η ανακοίνωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το οποίο απάντησε ότι η εποχή που οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί έδιναν εντολές για συλλήψεις έχουν παρέλθει. Ας μην κρίνουν στη Νέα Δημοκρατία εξιδίων τα αλότρια. Και εγώ εδώ πέρα δεν είμαι ούτε συνήγορος ούτε κατήγορος του κύριου Βαξεβάνη. Το κόμμα μου κάνει πολιτική με ιδέες και με επιχειρήματα. Δεν κάνει πολιτική με μηνύσεις. Ο επαγγελματίας λασπολόγος της κυβέρνησης, ο οποίος χρηματοδοτείται από κρατικές διαφημίσεις που του δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο άνθρωπος ζήτησε τη σύλληψη της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη. Δεν δικάζει η Νέα Δημοκρατία όπως δεν δικάζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δικάζει η ελληνική δικαιοσύνη. Ο δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας Documento, Κώστας Βαξεβάνης, με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, υποστήριζε πως ο ανιψιός του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας είναι συνέτερος του Αριστίδη Φλόρου. Το δημοσίευμα αυτό αμφισβήτησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για fake news. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky τον Αλφόνσο Φιτάλη και τον Νίκο Χιδίρογλου. Και Αλφόνσε, κατά τη χθεσινή ημέρα και κυρίως τη νύχτα, η πολιτική αντιπαράθεση χτύπησε κόκκινο δεδομένου ότι η υπόθεση Ζαχαράκη ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, καθώς νομίζω με τα πολιτευτικά είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η προσαγωγή εκπροσώπου κόμματος για πολιτική θέση που ανέπτυξε εκ της ιδιότητός του. Οι τόνοι νομίζω ότι έχουν ανέβει από τα ξημερώματα της Κυριακής, από το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα. Αφορμή θέλουν οι πολιτικοί μονομάχοι. Αγωνίζουν τα ξύφη τους. Ακριβώς. Ξεκίνησε δυναμικά η περίοδος, όπως λέμε, από χθες. Ακριβώς. Ψάχνουν αφορμή για να ανεβαίνουν οι τόνοι. Προφανώς δεν έχουν αντιληφθεί κανένας από τον πολιτικό κόσμο, ή μάλλον έχουν αντιληφθεί πολύ λίγο ότι η αγωνία του κόσμου είναι αλλού. Είναι αλλού. Είναι στο εισόδημά του. Είναι στην καθημερινότητά του, είναι η αγωνία για την επιβίωση, για να τα βγάλει πέρα με τους φόρους. Τώρα, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δρομολογεί εξελίξεις στο μεταμνημονιακό τοπίο, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό μπορεί να προκαλέσουν έτσι μία ανακούφιση στα βάρη που φορτώθηκε η κοινωνία εξαιτίας των μνημονιακών έτσι, υποχρεώσεων. Εάν λοιπόν υφίσταται αυτό το αφήγημα και θα το δούμε στην παρουσία, κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι εξυπηρετεί αυτή η όξυνση? Γιατί ας μην γελιόμαστε, το αφήγημα το κυβερνητικό, μάλλον ο ισχυρισμός ο κυβερνητικός ότι είναι μια διαδικασία έντονη ανάμεσα σε ιδιώτες, δεν στερείται λογικής βάσης και πολιτικής ακολουθίας. Να σας το πω πολύ απλά. Είναι αλήθεια ότι όποια εξαγγελία ή η όποια κίνηση, το ό,τι λέγεται, θα κριθεί στην πράξη. Μακάρι να είναι έτσι. Είτε είναι σήμερα η παρούσα κυβέρνηση, είτε οποιαδήποτε άλλη. Μακάρι να υπάρξουν εκείνες πολιτικές και εκείνες, η εκείνη συμβιβασμοί με τους θεσμούς και με τους δανειστές που θα ανακουφίσουν τον κόσμο. Ένα. Δεύτερον, μόνο να παρακολουθήσουμε τις διαρροές που έχουν γίνει από τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πόλωση που υπάρχει, έστω και σε ψευδή βάση, αυξάνει τις εισπυρώσεις. Δεν είναι τυχαίο από τις τελευταίες διαρροές που έχουμε. Ότι υπάρχει σκοπιμότητα. Άρα, στο πίσω μέρος του μυαλού τους ενδεχομένως κάποιοι,
να έχουν και μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες σε μια ούτως ή άλλως προεκλογική περίοδο. Έχει ανοίξει επισήμως τώρα, μην γελιόμαστε. Ναι, τώρα δεν μπορούμε να... Τα τελευταία μέτρα. Κανένας δεν ξέρει καταρχήν πότε θα γίνουν εκλογές. Τουλάχιστον, αυτό το ξέρουμε, λέμε τουλάχιστον τώρα μέχρι να πάμε τον Οκτώβριο. Ακούστε, μέχρι τον Οκτώβριο, όπου το Eurogroup θα κρίνει και θα τοποθετηθεί επί του ελληνικού προϋπολογισμού, επί του οποίου είπε ο κύριος Δραγασάκης ότι δεν θα υπάρχουν. Έτσι είπε ο κύριος Δραγασάκης, δεν το έχω πει εγώ, ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις. Θα δούμε μετά από εκεί τι θα γίνει. Δεύτερο. Τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέσα σε όλα που θα μας πεις, βάλε και την εκτίμησή σου ή το ρεπορτάζ που έχεις για το πώς κρίνουν πλέον ή αποτιμούν τη χθεσινή νύχτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι προεκλήθησαν δυσμενείς εντυπώσεις. Υπάρχει μία αλήθεια εδώ. Βεβαίως υπάρχουν δυσμενείς εντυπώσεις, αλλά υπάρχει μία αλήθεια εδώ. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι αυτή η αντιπαράθεση μπορεί να προκύπτει από ένα πρόσωπο, το οποίο ένα δημοσιογράφο, ως ιδιώτη, εφήχθη ως ιδιώτης από κάτι που του είπε η εκπρόσωπος, η αναπληρώτητα εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι είναι πολιτική κρίση. Ωραία. Το καλό είναι να μην φτάνουμε στα άκρα. Ναι, από την άλλη, όμως, ένας ιδιώτης ο οποίος θίγεται δεν την χάνει δικής μεταχειρήσεως στο Μέγαρο Μαξίμου να ανακοινώνει, να εκδίδει σε κάθε φορά που υπάρχει πρωτοσέλιδα ανακοίνωση καλύπτοντας τα πρωτοσέλιδα ή τις τοποθετήσεις του. Δεν είναι ένας απλός ιδιώτης. Δηλαδή, ας πούμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τον ισχυρισμό της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι ένας βραχίωνας κατά συκοφάντησης κλπ. Δημοσιογράφος είναι. Δημοσιογράφος είναι ο άνθρωπος, εκδότης είναι. Από την άλλη, όμως, επειδή δεν είναι ούτε ο μόνος δημοσιογράφος, ούτε ο μόνος εκδότης που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο. Είναι ίσως ο μοναδικός ο οποίος του περιποιείται την τιμή η κυβέρνηση να τον καλύπτει δι' ανακοινώσεων που εκδίδονται κατευθείαν από καλός, το Μέγαρο Μαξίμου. Καλός ή κακός. Στην δεν μπαίνω στην ουσία της κρίσης, στην πολιτική έτσι, ζωή. Αλλά δεν το έχουμε δει πολύ συχνά αυτό. Στην πολιτική ζωή της χώρας μπαίνουν αυτό που λέμε, προσοχή δεν λέω για σκάνδαλα εγώ, η σκανδαλολογία και σε εισαγωγικά όλη η λέξη αυτή. Ό,τι έχει σχέση με κάτι που κάποιοι καλά, θεωρούν... Καλά, όχι απλώς μπαίνει, μπήκε και ωραία. Νομίζω ότι θα είναι η μανιέρα και να μην σου πω και η σημαία με την οποία θα πορευτούν μα τα κόμματα. Φαίνεται ότι είναι ένα στοιχείο πάνω στο οποίο θα βασιστεί η πολιτική αντιπαράθεση. Και επαναλαμβάνω, αυτά τα οποία ξέρουμε ήδη υπάρχουν και στον τύπο πολύ αναλυτικά πέρα από τα off the record που κουβεντιάζαμε όλο αυτό τον καιρό. Υπάρχει άνοδος της εισπύρωσης του ΣΥΡΙΖΑ από 40 σε 47 έως 50% η οποία ήταν με σταθερό προβάδισμα βέβαια, με σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό φαίνεται ότι αυτό το κλίμα, συν κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναφερθεί, εξυπηρετεί τις εισπυρώσεις. Τώρα, Νίκο Χιδηρόγλου, επιχειρεί μια πολιτική ανάλυση και προσέγγιση αυτού το οποίο διαχειριστήκαμε και ζήσαμε χθες, το οποίο ήταν πρωτοφανές, το οποίο προκάλεσε πολλές απορίες, προκάλεσε εύλογες αντιδράσεις, προκάλεσε μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Και βέβαια έδωσε και στη Νέα Δημοκρατία τη δυνατότητα να κάνει χειρισμούς οι οποίοι σε κάποια στιγμή έφεραν σε τουλάχιστον την αρμοδία υπουργό, την κυρία Γεωργοβασίλη, στο ξεκίνημά της, μάλλον σε μια κατάσταση αμήχανη. Σε μια κατάσταση αμήχανη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε κατευθείαν τον μπαλάκι της ευθύνης στην συγκυβέρνηση, τηλεφώνησε στην αρμόδια υπουργό και την ενημέρωσε ότι η κυρία αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος βρίσκεται στην Πειραιώς, εάν και εφόσον την αναζητεί η κυβέρνηση. Είναι σαφές βέβαια ότι είχε προηγηθεί επίσκεψη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, περιπολικού στην δύο φορές, στις 6 και στις 8 στα κεντρικά το γραφεία βράδυ του κόμματος, αξιωματική, στην αντιπολίτευση δύο φορές. Το γεγονός κρίνεται πρωτοφανές, γιατί εδώ δεν έχουμε την εφαρμογή κάποιας καταδικαστικής απόφασης. Την εκτέλεση. Ουσιαστικά, ναι. Την εκτέλεση κάποιας καταδικαστικής απόφασης. Εδώ έχουμε ουσιαστικά την απόπειρα προσαγωγής ενός προσώπου, το οποίο έχει θεσμικό ρόλο στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο εξέφρασε προσωπική θέση. Εγώ δέχομαι ότι μπορεί οποιοδήποτε να θιχθεί από μια θέση. Αν μου επιτρέπεις μία παρέμβαση, Νίκο Χιδηρόγλου, θα πρέπει λίγο να το διαχωρίσουμε. Η κυρία Ζαχαράκη και
και η κάθε κυρία ή κύριος που έχει μία θεσμική ιδιότητα, και λέω θεσμική ακόμα και αν δεν είναι εκλεγμένη, υπό την έννοια ότι τα κόμματα έχουν δημοκρατικές διαδικασίες και εξουσιοδοτούν τις ηγεσίες τους να λαμβάνουν αποφάσεις και να τοποθετούν πρόσωπα σε θέσεις κλειδιά. Η κυρία Ζαχαράκη εξέφρασε πολιτική άποψη επί τη βάση μιας θεσμικής ιδιότητας. Δεν ήταν ένας ιδιώτης ο οποίος βγήκε να πει την άποψή του για μένα, για σένα ή για τον Αλφόνσο. Ακριβώς, και εκεί... Η κυρία Ζαχαράκη προσεκλήθη στο κανάλι στο οποίο μίλησε ως εκπρόσωπος, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Υπ' αυτήν την έννοια λοιπόν, δεν διώκεται η άποψη της κυρίας Ζαχαράκη, αλλά η άποψη του κόμματος την οποία ενδεχομένως σαφώς εκπροσωπεί. Ακριβώς, και εκεί είναι το επίκεντρο της κριτικής που ασκείται προς τα κόμματα που απαρτίζουν την κυβέρνηση. Στη Νέα Δημοκρατία μιλούν για κατήφορο αυταρχισμού. Υπάρχει ανησυχία. Υπάρχει ανησυχία από την έννοια ότι υπάρχουν τακτικές μαδούρο. Από ό,τι κατάλαβα, θέτουν θέμα ποιότητας δημοκρατίας. Ακριβώς. Και θέμα ζητήματα, αν θες, σεβασμού θεσμών. Ακριβώς. Και... Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, άλλωστε, πριν από λίγο. Υπέρβαση των ορίων, αν θες. Ναι, στην εμφάνισή του σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στον Α, εξέφρασε την οργή του για το συμβάν. Και ακολούθως είπε και ο άνθρωπος και κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει εφόσον αναλάβει την Πρωθυπουργία. Από εκεί και πέρα όμως, ο συμβολισμός της εμφάνισης δις σε λίγη ώρα περιπολικού στα κεντρικά γραφεία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μεγάλη ένταση. Είναι πολύ άσχημος και μεγάλους προβληματισμούς. Και είναι προήμιο, Λίνα Κλήτου, πολύ μεγάλης ένταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δουν τουλάχιστον νομίζω τα δύο μεγάλα κόμματα. Θα πρέπει όλοι και οι πολιτικοί. Η πολιτική τάξη, τα πολιτικά κόμματα, αλλά και εμείς που θα κληθούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό το επόμενο διάστημα, να οπλιστούμε με ψυχραιμία και υπομονή, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα καταγράψουμε πολλά συμβάντα, τα οποία θα είναι στα όρια. Πάντως θα ήθελα και να τονίσω εδώ. Και σταματώ εδώ. Ναι, δηλαδή πρέπει να προετοιμαζόμαστε. Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης λένε ότι δεν θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διατηρηθεί το κλίμα σε καλά επίπεδα, αλλά δεν θα σταματήσουν να απαντούν στις κατηγορίες και στη λάσπη, λένε από την Νέα Δημοκρατία, που εκτοξεύει η κυβέρνηση. Το ίδιο λέει και η άλλη πλευρά. Ο κύριος Βαξεβάνης λέει ότι θα μηνύσει και τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον κύριο Αυγενάκη και την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Κυρανάκη. Οπότε να έχουμε να λέμε από εδώ. Είναι σοφή πάντως. Αν με επιτρέπετε, τελικά είναι σοφή η κίνηση της κυρίας Εισαγγελέως που ζήτησε τη δικογραφία τουλάχιστον να ηρεμήσουν τα πράγματα. Ναι. Και ζήτησε μάλιστα να σταματήσει η αναστολή της διαδικασίας του αυτοφόρου. Ναι, πάμε λοιπόν να αλλάξουμε θέμα, γιατί πρέπει να δούμε και τις άλλες πτυχές της πλούσια σημερινής επικαιρότητας. Το Μάτι επισκέφτηκε, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός για δεύτερη φορά 42 ημέρες μετά την εθνική τραγωδία. Δεν θα φύγουν από εδώ οι υπουργοί μέχρι ότου κατοχυρώσουμε ότι τα πράγματα ρολάρουν, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ολοκλήρωση της δίωρης ανοιχτής συνάντησης που είχε με τις επιτροπές κατοίκων στο Μάτι, στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν τα θέματα για τα οποία οι κάτοικοι αγωνιούν. Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν πυρόπληκτοι που του έθεσαν ερωτήματα, ενώ υπήρξαν και αποδοκιμασίες. Με μια αιχμηρή ανακοίνωση, η Νέα Δημοκρατία σχολιάζει την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Μάτι, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι ο κύριος Τσίπρας έκρυψε και πάλι τις ευθύνες του σε μια ακόμη θλιβερή επικοινωνιακή παράσταση. Αντίστοιχες ανακοινώσεις εξέδωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με χειροκροτήματα αλλά και αποδοκιμασίες υποδέχθηκαν κάτοικοι στο Μάτι τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επισκέφθηκε την πληγήσα περιοχή από τη φωνική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου μετά από 42 ολόκληρες ημέρες. Να βρεθεί ο υπεύθυνος. Θα τα κουκουλώσουν όλα! Είναι η δεύτερη επίσκεψη πάντως του Πρωθυπουργού στο Μάτι, καθώς η πρώτη είχε γίνει μακριά από τις κάμερες. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με κατοίκους της περιοχής, από τους οποίους ζήτησε να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους. Είμαι εδώ για να ακούσω, είμαι εδώ για να δώσω όμως και ένα μήνυμα, ότι το Μάτι δεν θα ξεχαστεί μετά το πέρας της δημοσιότητας, της θλιβερής αυτής δημοσιότητας των πρώτων ημερών. Είναι ένα στοίχημα για όλους μας. Είναι ένα στοίχημα να αναγεννηθεί, είναι ένα στοίχημα να προστατευθούν οι ιδιοκτήτες, οι κάτοικοι, αλλά και να αντιμετωπιστούν
χρόνιες στρεβλώσεις και παθογένειες στην περιοχή. 5.000 για αυτούς τους ανθρώπους που πεθάνανε. Τι ήταν τα σπίτια μας, μας μαράνανε. Έχασα εγώ την γειτόνισά μου μπροστά στο σπίτι μου, πέθανε. Δεν πρόλαβε να φύγει. Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν οι υπουργοί Αλέκος Φλαβουράρης, Χρήστος Πίρτζης, Αλέξης Χαρίτσης και Σοκράτης Φάμελος. Η ενημέρωση που έχω βεβαίως από τα αρμόδια υπουργεία, γιατί έχω καθημερινή ενημέρωση, είναι ότι γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προσπάθειες με τα συνεργεία εδώ και γι' αυτό και ήρθα να δω αν όντως ισχύει αυτό. Οι κάτοικοι ρώτησαν τον Αλέξη Τσίπρα για τη στέγαση, τη σύντηση των πυροπλήκτων, αλλά και για τις υποδομές που έχουν καταστραφεί. Φωτισμό θέλουμε και βεβαίως να τα δούμε όλα. Στο Μάτι βρέθηκαν η Ρένα Δούρου και ο Ηλίας Ψινάκης. Χρειάζεται όμως και η συνεισφορά της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ οφείλω να ομολογήσω ότι έχουμε μια στρέβλωση. Έχουμε μια περιοχή που η μισή ανήκει σε ένα δήμο και άλλη μισή ανήκει σε έναν άλλο δήμο. Βεβαίως αυτή η στρέβλωση πρέπει να αντιμετωπιστεί θεσμικά, αλλά μέχρι να αντιμετωπιστεί χρειάζεται συνέργεια και συνεργασία ανάμεσα στις δύο δημοτικές αρχές και φυσικά στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός έκανε αυτοψία στην περιοχή. Την αντίδραση των κομμάτων προκάλεσε η δεύτερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις πυρόπληκτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. 42 ημέρες από την εθνική τραγωδία, ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος, σχολιάζει η Νέα Δημοκρατία. Όχι για να ζητήσει συγγνώμη για την ανικανότητα της κυβέρνησής του που οδήγησε σε 98 νεκρούς και στην ερήμωση της περιοχής, αλλά για να κρύψει και πάλι τις ευθύνες του σε μια ακόμη θλιβερή επικοινωνιακή παράσταση ανάλογη με εκείνη της τραγικής νύχτας. Τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημειώνει: περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες και μεταφερόμενους κομπάρσους, θέλησε να ξεπλύνει τις ενοχές του με ένα υποκριτικό ενδιαφέρον για τους κατοίκους. Το κίνημα αλλαγής αντέδρασε με αιχμές στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα, το γραφείο τύπου του κόμματος σχολίασε: όσα επικοινωνιακά τεχνάσματα και αν επιστρατεύσει ο κύριος Τσίπρας, οι ευθύνες της κυβέρνησής του για την τραγωδία στο Μάτι με τους 98 νεκρούς δεν θα παραγραφούν. Όπως και ο απίστευτος κινησμός που επέδειξε στην επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος, 42 ημέρες μετά, ο κύριος Τσίπρας ρωτά τους κατοίκους τι έχει γίνει. Ας φροντίσουν οι υπουργοί του να τον ενημερώσουν και επιτέλους να κάνουν πράξη αυτά που πρέπει. Θα επιμείνω, τονίζει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Το τέρας της γραφειοκρατίας και το χάος της ασυνεννοησίας των υπουργών εμποδίζει το Μάτι να ξαναζήσει. Όπως συμφωνήσαμε και προχθές με τους κατοίκους της περιοχής, επήγει να οριστεί ένας γενικός συντονιστής. Για άμεσα αποτελέσματα και λύσεις εδώ και τώρα, τονίζει ο επικεφαλής του ποταμιού σε ανάρτησή του στο Twitter. Το ένα σοου του κυρίου Τσίπρα ήταν στις 23 Ιουλίου που εμφανίστηκε να μην ξέρει ότι υπάρχουν θύματα στο Μάτι. Το άλλο σοου έγινε στις 4 Σεπτέμβρη, όπου πάλι κλιμάκιο υπουργών εμφανίστηκε να υπόσχεται αποκατάσταση των ζημιών και ανακούφιση των συγγενών των θυμάτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Κεντρών και προσθέτει: μια πολιτεία σοβαρή δεν κάνει σοου, αλλά πράξεις. Αν ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι τα πάντα υπόκεινται στην προπαγάνδα, θα λάβει από το λαό την απάντηση πολύ σύντομα. Λοιπόν, δεύτερη επίσκεψη μέσα σε 42 μέρες του Πρωθυπουργού. Βέβαια, καμία σχέση δεύτερη επίσκεψη με την πρώτη. Προφανώς, για να συνδέσουμε και την επικαιρότητα, στην κυβέρνηση περίμεναν την παρέλευση του πολιτικού αυτοφόρου, έτσι ώστε να καταλαγιάσει κάπως η οργή του κόσμου για την διαχειριστική ανεπάρκεια τη νύχτα της τραγωδίας, αλλά και για τον εμπεγμό της συνεδρίασης του συντονιστικού, όταν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν νεκροί και παρίστανταν όλοι τους ανήξερους εκεί στο επιτελείο Αλφόνσο Βιτάλη. Κάτι που προκάλεσε αλγινή εντύπωση, είναι η αλήθεια, και φυσικά τις επιθέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τώρα, τι πληροφορίες έχουμε? Θα υποθέτω ότι οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού ότι θα ξαναπάει σε ένα μήνα για να ακούσει τους κατοίκους και να επιτηρήσει την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης, λογικά θα πρέπει να τηρηθούν. Όχι λογικά απλά. Πρέπει να τηρηθούν. Για ένα και μοναδικό, για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και ο εξής. Η εθνική τραγωδία στις 23 Ιουλίου έχει πάρα πολλά θύματα, έχει μεγάλη καταστροφή, αλλά και ένα και μια τεράστια μαύρη πολιτική τρύπα, ειδικά στην Αττική, για την κυβέρνηση. Μιλάω ειδικά για την Αττική, γιατί εκεί τουλάχιστον εντοπίζονται, με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, οι παρενέργειες σε επίπεδο συσχετισμών. Λοιπόν, Αλφόνσο, και στη Μάνδρα
και στο... Είπα στην Αττική. Ναι, ναι. Ναι, γιατί έχει σπάσει η μάντρα στη Δυτική Αττική. Είπα ναι. Γενικά στην Αττική, όχι, για το πώς το παλιό υπόλοιπο. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβαν, συνειδητοποίησαν στην κυβέρνηση. Προφανώς, Αλφόνσε, ότι αυτό είναι μια, ένα μεγάλο πλήγμα στο προφίλ και της κυβερνησιμότητας, αλλά και της ανθρωπιστικής διάστασης που θέλουν να δίνουν. Πρώτα απ' όλα είναι ένα πλήγμα στους... στους ανθρώπους που έχασαν τους ανθρώπους τους στην κοινωνία. Όχι, δεν μιλάω για την τραγωδία. Μιλάω για το αποτέλεσμα της διαχείρισης εκείνης της νύχτας και των επόμενων ημερών. Ακούστε, αυτό φάνηκε στη συνέχεια. Με τους αποκεφαλισμούς των υπευθύνων. Όχι μόνο. Και τις απομακρύνσεις. Και με τις απομακρύνσεις και ότι έτρεξε και αναγκάστηκε να πάρει πάνω του το βαρύ χαρτί της κυβέρνησης ο πρωθυπουργός, κακά τα ψέματα. Είναι ο κύριος Τσίπρας. Και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Λοιπόν, πήρε πάνω του όλα τα υπόλοιπα. Μην ξεχνάτε ότι, και ήταν λογικό, αν δεν το έκαναν και αυτό, δεν θα ήξερα από πού θα φύγουν. Πήραν πρωτοβουλίες, όχι μόνο για να ανακουφίσουν την περιοχή, αλλά πήραν και πρωτοβουλίες με τις αποζημιώσεις, με τις καταγραφές. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι λίγο ή πολύ... Μπαλατζάρουν λίγο την κατάσταση. Ναι, μπαλατζάρουν, προσπαθούν να την ισορροπήσουν. Πέρα από αυτό το πολιτικό παιχνίδι, ακούστε, οποιοδήποτε κυβερνάει αυτή τη χώρα θα πρέπει να γνωρίζει ότι προφανώς μια μεγάλη πυρκαγιά φωνική προκαλεί τεράστια προβλήματα και θύματα και ειδικά αν υπάρχουν και προβλήματα που φάνηκε ότι υπήρχαν αναποτελεσματικού συντονισμού και αναποτελεσματικών κινήσεων, αλλά οποιοδήποτε είναι και ηθικά και πολιτικά υποχρεωμένος να είναι δίπλα σε αυτή την κοινωνία η οποία θρήνησε 98 νεκρούς. Και πρέπει κάποια στιγμή να θέσουμε και το ερώτημα και να το θέσουμε, γιατί πολλά ακούγονται. Αν υπάρχουν αταυτοποίητα DNA. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό, δεν το γνωρίζω καλά. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αναζητήθηκαν. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι οι νεκροί είναι πολύ περισσότεροι, αλλά δεν έχουν αναζητηθεί και ότι οι υπεύθυνοι, οι υπηρεσίες, το νεκροτομείο κλπ. Έχουν αταυτοποιητά DNA. Καλό θα είναι κάποια στιγμή κάποιος αρμοδίος και υπευθύνος. Γιατί λιγάνεται 98 θύματα. Όχι. Σε καιρό ειρήνης. Σαφώς. Είναι μια τραγωδία. Είναι, μιλάμε για εθνική τραγωδία. Όποτε χάνονται ανθρώπινες ζωές, είναι εθνική τραγωδία. Δεν έχουμε την πολυτέλεια σε αυτόν τον τόπο να μετρούμε απώλειες και θύματα εξαιτίας. Αν θες και των λαθών που έχουμε κάνει στη δομή αυτού του κράτους και στον τρόπο λειτουργίας του. Λοιπόν, Νίκο, είναι σαφές ότι στην κυβέρνηση επιχειρούν να κάνουν ένα άλμα μεγαλύτερο από τη φθορά. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουν αυτό, διότι ακριβώς. Όπως είπε και ο Αλφόνσος, η εκατόμβη των θυμάτων και οι τεράστιες εκτεταμένες καταστροφές, αλλά κυρίως ο εμπεγμός που υπέστη η κοινωνία το βράδυ της κρίσης από τα πλέον επίσημα χείλη των αρμοδίων και υπευθύνων συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού, δεν μπορεί να ξεχαστεί. Έχετε κάποια στιγμή που η μη παραγωγή πολιτικής και μόνο η παραγωγή επικοινωνίας δημιουργεί αδιέξοδα. Εδώ νομίζω ότι έχει φτάσει η κυβέρνηση, η συγκυβέρνηση Ζανέλ, δεν νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί και αυτό αποδεικνύει η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στο Μάτι. Επικοινωνία, δεν είναι κακό. Επικοινωνία, επικοινωνία. Δεν είναι κακό το ότι πήγε. Όχι. Εδώ όμως υπάρχει νωρίτερα και όχι εκείνη την πρωινή, αν θες, ενοχική, φοβική επίσκεψη που έκανε στις 8.30 εδώ όμως πρωί. Υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μια τεράστια... ημέρας λίγο μετά. Υπάρχει μια τεράστια τραγωδία. Έχουμε 98 νεκρούς, μεγάλο αριθμό τραυματιών. Έχουμε ένα τεράστιο ψυχολογικό τραύμα στην κοινωνία, που είναι και αυτό συνέπεια της καταστροφής. Έχουμε τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή αυτή έχει καταστραφεί και πρέπει τώρα να αναδομηθεί. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνει η ζωή να επιστρέψει εκεί πέρα. Θα ήθελα να πω, Λίνα Κλήτου, ότι αυτό έγινε στις ημέρες της διακυβέρνησης χώρας από τον κύριο Τσίπρα. Αναφέρθηκε στο πώς διαχειρίστηκε εκείνο το βράδυ την κρίση η κυβέρνηση και αργότερα. Και θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά στους πολίτες της Αττικής, Δυτικής και Ανατολικής, γιατί είχαμε και την τραγωδία στη Μάντρα, μην το ξεχνάμε, τις πλημμύρες. Το όνομα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, του πρωθυπουργού της χώρας, είναι γραμμένο με ανεξίτηλη μελάνη στο κατάστοιχο των ευθυνών. Μάλιστα. Αυτό προκύπτει. Τώρα, το πώς, το πόσο βάθος θα έχει η εκλογική επίδραση, για να έρθω σε αυτό που ρώτησες και σε αυτό που είπε ο Αλφόνσος, γιατί είμαστε, αυτό πρέπει, απομένει να το δούμε στην κάλπη.
Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Η διαρροή του Αμερικανικού τηλεγραφήματος από τα Wikileaks, σύμφωνα με το οποίο η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ήταν διατεθειμένη να δεχτεί το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας από το 2008, είναι ένας ακόμα λόγος που οι Σκοπιανοί πρέπει να ψηφίσουν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών στο δημοψήφισμα, δήλωσε ο Ζόραν Ζάεφ. Η αποκάλυψη από τα Wikileaks προκάλεσε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λίγα 24 ώρα πριν το μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, με το οποίο κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας θα υποδεχθούν τον Πρωθυπουργό για τα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο, ο Ζόραν Ζάεφ επιμένει πως η διαρροή του Αμερικανικού τηλεγραφήματος που καταδεικνύει ότι η χώρα του ήταν διατεθειμένη να δεχτεί το όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας από το 2008, με αντάλλαγμα την αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και ταυτότητας, είναι ένας ακόμα λόγος οι Σκοπιανοί να ψηφίσουν υπέρ της Συμφωνίας των Πρεσπών στο δημοψήφισμα της 30 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η αποκάλυψη των Wikileaks είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών και επανέλαβε πως η Νέα Δημοκρατία δεν θα την κυρώσει. Στις δηλώσεις του, ο Σκοπιανός Πρωθυπουργός εξέφρασε μάλιστα την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στις πρέσπες επιβεβαιώθηκε η μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, που ήταν σημαντικός στόχος. Κυβέρνηση, Πρωθυπουργός κτλ. Έχουν δηλώσει υποταγή στα συμφέροντα, εκπληρώνουν αποκλειστικά τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέναντι σε αυτούς που τους δίνουν εντολές. Όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Μία, ο Ζόραν Ζάεφ σημείωσε πως πολλές κυβερνήσεις της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας επιχείρησαν να βρουν λύσεις στο ονοματολογικό, περιλαμβανομένης της κυβέρνησης Γκρουεύσκη, στην οποία αναφέρεται το επίμαχο τηλεγράφημα που δημοσιοποίησαν τα Wikileaks. Έχουμε μία αρκετά ευρεία πλειοψηφία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την κύρωση της συμφωνίας με την προηγούμενη. Οι πανηγυρισμοί ΖΑΕ φανερούν την επιχειρηματολογία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι όπως διατυπώθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοντζιά, ο οποίος δεν έκανε καμία αναφορά στην εκχώρηση μακεδονικής εθνικότητας και γλώσσας στους Σκοπιανούς με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στη συνέντευξη που παραχώρησε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο του Α, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ταυτισμένη για τον Αλέξη Τσίπρα με την παροχολογία και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εξαγγείλει συγκεκριμένο πρόγραμμα μείωσης φόρων και προσέλκυσης επενδύσεων. Στόχος σε 4 χρόνια, όπως είπε, είναι να μειωθούν οι εισφορές για τη βασική σύνταξη από το 20% στο 15%, ενώ αναφέρθηκε και στο Σκοπιανό. Θα είναι η τρίτη φορά που πηγαίνω στη ΔΕΘ. Σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό, για τον οποίο η ΔΕΘ είναι ένας τόπος ταυτισμένος με μια κατάσχετη παροχολογία. Όλοι ξέρουμε τι έγινε μετά το 2014 και πόσο ακριβά πλήρωσε η χώρα αυτήν την πρακτική του κυρίου Τσίπρα. Η Νέα Δημοκρατία εδώ και 2 χρόνια έχει εξαγγείλει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα μείωσης φόρων, περιστολής κρατικών δαπανών και προσέλκυσης επενδύσεων. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το πιστεύουμε, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της ιδιωτικής οικονομίας και στην ανάγκη να μειώσουμε την φορολογική και ασφαλιστική επιβάρυνση προκειμένου να δημιουργήσουμε πλούτο και να ανταμείψουμε την εργασία και τον κόπο των Ελλήνων. Πιστεύει οποιοδήποτε σήμερα ότι ο κ. Τσίπρας προτίθεται να εφαρμόσει έστω και ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα οποία λέει? Κοιτάξτε, ο κ. Τσίπρας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη όταν ήξερε ότι θα γίνει πρωθυπουργός και έταξε ένα πρόγραμμα παροχών 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα που ξέρει ότι χάνει, πιστεύετε ότι θα δείξει οποιαδήποτε αυτοσυγκράτηση να υποσχεθεί και πάλι πράγματα τα οποία δεν έχει καμία δυνατότητα να κάνει? Άρα ο κ. Τσίπρας ούτε ξέρει, ούτε μπορεί, ούτε έχει πρόθεση να υλοποιήσει ένα πραγματικά φιλελεύθερο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Όλοι αναγνωρίζουμε σήμερα, εντός και εκτός Ελλάδος, ότι οι υπερβολικά υψηλές εισφορές οδηγούν τελικά στην εισφορο διαφυγή και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των ταμείων. Κανείς δεν θα σας πει το αντίθετο. Το δικό μου σχέδιο λοιπόν είναι να μπορέσουμε να μειώσουμε εντός μιας τετραετίας τις κύριες εισφορές για όλους ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς από το 20% στο 15%. Αυτός είναι ο στόχος. Πιστεύω ότι με την αναπτυξιακή δυναμική που θα έχει η οικονομία και με το συνολικότερο πρόγραμμα εξοικονόμησης δαπανών το οποίο θα δρομολογήσουμε, αλλά και με μια ανακατανομή στις προτεραιότητες του όποιου υπερπλεονάσματος, ότι αυτό το στόχο μπορούμε να το πετύχουμε. Θέλω να ρωτήσω τους συμπολίτες μας, όχι μόνο στη Μακεδονία, πώς αισθάνονται όταν ακούνε τον κύριο Ζάεφ και τον κύριο Δημητρόφ να λέτε «Εγώ είμαι Μακεδόνας και μιλώ τη μακεδονική γλώσσα» και να μην απαντάει κανείς. Εμείς λοιπόν δεν θα κυρώσουμε τη συμφωνία.
δεν θα την κυρώσουμε ούτε τώρα, ούτε στην επόμενη Βουλή, εάν η συμφωνία δεν έχει κυρωθεί σε αυτήν την Βουλή. Στο θέμα των 8 Τούρκων αξιωματικών που έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα, αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου κατά τη διάρκεια της σημερινής του συνάντησης με τον Νίκο Κοτζιά στη Σμύρνη, στο πλαίσιο της τελετής επανεγκατάστασης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος. Τη στιγμή, ωστόσο, των εγγενείων πάνω από την προκυμαία της Σμύρνης πέταξαν τουρκικά μαχητικά σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εκοφαντικού ήχου τόσο έντονου που διακόπη τελετή. Για έναρξη διαλόγου ανεφόρων με την Τουρκία, έκανε λόγο το Μεάρχης Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κουμουτσάκος, σε ανακοίνωσή του. Το ανακαινισμένο Γενικό Προξενείο της Σμύρνης εγγενίασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Κοτζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στέλνοντας μηνύματα καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στις σχέσεις των δύο χωρών. Σήμερα στις δύο χώρες μας είναι επικεφαλής δύο μεγάλες προσωπικότητες ηγέτες, που βασισμένοι στο διεθνές δίκαιο μπορούν να λύσουν τα προβλήματα που εκκρεμούν. Οι δύο μας εργαζόμαστε όχι μόνο για καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη, αλλά και να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Για ένα κοινό μέλλον με σταθερότητα στην περιοχή, για μια σταθερή και αναπτυσσόμενη Τουρκία, για μια σταθερή και αναπτυσσόμενη Ελλάδα. Biz Yunanistan'la ilişkilerimizde işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görüyoruz. Nikon'un da söylediği gibi anlaşamadığımız konular var. Hatta bazen fırtınalı günler yaşıyoruz ya da durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de iki tarafta da bu işbirliği ve diyaloğu temel taşı olarak görmek yatıyor. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου συνόδευσε τον Έλληνα ομολογό του στο ιστορικό κτίριο της οικίας Καπετανάκη, όπου στεγάζεται το ελληνικό προξενείο. Για πρώτη φορά, ο πρώτος Μητροπολίτης Σμύρνης από το 1992 συναντήθηκε με Τούρκο υπουργό. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα θερμό ανάμεσα στους δύο. Αυτό που έχουμε πάντα στη χώρα μας είναι τις διαδικασίες του δικαίου και του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό πιστεύουμε ότι στηρίζονται και οι σχέσεις μας, η φιλία μας, η κοινή μας πορεία στην Ευρώπη. Ωστόσο, ο Νίκος Κοτζιάς απάντησε στους υπαινιγμούς του κυρίου Τσαβούσογλου ότι η χώρα μας προσφέρει καταφύγιο σε πραξικοπηματίες. Κάνουν φασαρία αυτοί που δεν θέλουν ίσως συμφωνίες. Τη συνάντηση των δύο ανδρών απασχόλησε και το Κυπριακό, που μπαίνει πλέον στην ατζέντα. Ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών σχολίασε το γεγονός ότι τουρκικά F-16 πραγματοποιούσαν εκείνη την ώρα χαμηλές πτήσεις επίδειξης πάνω από την παραλία της Σμύρνης. Οι δύο υπουργοί περπάτησαν στους δρόμους της Σμύρνης, όπου συνομίλησαν με κατοίκους της περιοχής. Και βέβαια, Αλφόνσε και Νίκο, τα εθνικά θέματα έρχονται στο προσκήνιο, με φόντο βέβαια τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανοίγουν όλα τα ζητήματα. Νομίζω ότι θα είναι ένα ευρύ πεδίο αντιπαράθεσης κατά την επίσκεψη Πρωθυπουργού και Αρχηγού Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ένα προήμιο έχουμε ήδη από τις δηλώσεις του. Δεδομένου ότι η χθεσινή ημέρα μπορεί να καλύφθηκε ως προς το σκέλος της επικαιρότητας από το θέμα της κυρίας Ζαχαράκη, όμως το θέμα των Wikileaks νομίζω ότι άναψε πολλές φωτιές και τροφοδότησε την κόντρα. Πρώτον, ποτέ τα εθνικά θέματα δεν έπαψαν να είναι στην πρώτη γραμμή. Απλώς, ξέρετε, πολλές φορές τα πρωτοσέλιδα ή οι πρώτοι τίτλοι έχουν και άλλες προτεραιότητες, θα λέγαμε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, να το πάω ανάποδα λίγο, σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί τελειώνει. Είναι κορυφαίο θέμα, δυστυχώς, για τους Τούρκους, το θέμα των 8 αξιωματικών. Mm-hmm. Το έθεσαν, πήραν απάντηση. Έκαναν ατσαλοσύνη με τα αεροπλάνα. Ναι, ναι. Απίστευτη. Το crash test θα το δούμε. Θα δούμε δηλαδή πού θα οδηγήσει αυτή η συνάντηση. Οι πληροφορίες οι δικές μου λένε, στο επίπεδο του ρεπορτάζ, ότι συμφωνήθηκε να, ανάμεσα στον κύριο Κοτζιά και στον κύριο Τσαβούσογλου, να επανεκκινήσουν οι διερευνητικές επαφές που γίνονται για το θέμα της υφαλοκρηπίδας ανάμεσα σε αξιωματούχους των Υπουργείων Εξωτερικών, να οργανώσουν το διάλογό τους και τη μεθοδολογία του διαλόγου για το Κυπριακό. Υπάρχει το μείζον θέμα, το ξέρουμε όλοι, των εγγυήσεων που η ελληνική πλευρά ζητάει την κατάργησή της,
και να επανατοποθετηθούν μια σειρά ζητήματα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν υπάρχει εικόνα εάν συζητήθηκαν ΜΟΕ, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Τώρα, βάλε τελεία, θα μας πει για το Σκοπιανό ο Νίκος Χιδήρογλου, γιατί δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος. Νίκο, φαίνεται ότι εδώ πάλι ανοίγει ο κύκλος της αντιπαράθεσης με αφορμή το νοματολογικό και τη συμφωνία των Πρεσπών. Ανοίγει και βέβαια, πριν πω δύο πραγματάκια για το θέμα, θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει μεγάλο συλλαλητήριο στις 8 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και μέρες υπάρχουν πρωτοβουλίες στη Θεσσαλονίκη για την προσέλκυση κόσμου. Σήμερα οι χριστιανικές οργανώσεις μοίρασαν φυλάδια στη Θεσσαλονίκη και στα Διόδια, καλώντας τον κόσμο να παραστεί. Οι διοργανωτές με τη βοήθεια της Ομογένειας περιμένουν μια πολύ μεγάλη κυβέρνηση, η οποία βέβαια θα πάρει και αντικυβερνητικό χαρακτήρα, με βέβαια μείζον θέμα. Το θέμα του ονοματολογικού. Υπάρχει διαρροή του Wikileaks που εκθέτει την κυβέρνηση για άλλη μια φορά, υπό την έννοια ότι αποδεικνύει τρόπον τεινά ότι όντως οι Σκοπιανοί πήραν διά της συμφωνίας των Πρεσπών αυτά επιδίωκαν, τα οποία επιζητούσαν εδώ και χρόνια και καμία άλλη κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να προσφέρει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και στη συνέχεια η εκπομπή παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.